Πάμε στου βορειάδε, γιατί βλέπω Πάμε. εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα κερικά, να πούμε ότι και σήμερα θα είναι μια πολύ καλή μέρα. Η λιοφάνεια θα κυριαρχήσει, κάνει βέβαια ψύχρα τώρα νωρί το πρωί. Να πούμε ότι και εδώ στην Αττική ξεκινάμε περίπου από του 15 με 18 βαθμού, αναλόγω βέβαια και το σημείο στο οποίο βέβαια, βρισκόμαστε. Βλέπετε και στον χάρτη μα, η λιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Τι απογευματινέ όμω ώρε θα βγουν εμπόρε και τοπικέ καταιγίδε, ιδιαίτερα προ την κεντρική και βόρεια επιρωτική χώρα. Είναι αυτή η αστάθεια που μα συντρόφευε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο βορειά, αν και πιο περιορισμένο, θα επιδράσει και πάλι προ το κεντρικό Αιγείο κοντά στα 5 Mexico, φόρ, με 6 υποφορούμε εντάσει. Και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στου 27 με 28 βαθμού για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε να δούμε και την Αττική μα. Αναμένουμε και εδώ καλέ καιρικέ συνθήκε, ηλιοφάνεια αλλά και λίγε τοπικέ συνευχέ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει με τοπικά μέτριε εντάσει και θερμοκρασία κοντά στου 28 βαθμού αργά το μεσημέρι. Να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μα. Και εδώ καλέ καιρικέ συνθήκε, ηλιοφάνεια αλλά και τοπικέ συνευχέ κυρίω στι απογευματινέ ώρε. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν και ο υδράργυρο κοντά στου 27 βαθμού αργά το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο Παρασκευή θα συναντήσουμε έτσι μπόρε και τοπικέ καταιγίδε στι απογευματινέ ώρε. Πάλι βλέπετε εδώ με του χρωματισμού, ιδιαίτερα προ τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, ακόμη όμω και προ τα ορεινά τη Πελοπονίσου. Όχι, δεν θα είναι κάτι το αξιόλογο. Να. Μια στάθεια, κάποιε έτσι καταιγίδε. Με κεραυνική δραστηριότητα μπορούν να βγάλουν ακόμη και χαλιάζει σε τοπικό επίπεδο, σε καμία περίπτωση όμω αυτά yeah. που ζήσαμε τι προηγούμενε εβδομάδε. Να δούμε και το Σάββατο, όπου θα είναι κάπω πιο άστατο ο καιρό, ιδιαίτερα βλέπετε εδώ προ την περιοχή τη ανατολική υπηρετική χώρα, ανατολική και νότια Θεσσαλία, η Εύβοια και οι Σποράδε θα δεχτούν έτσι περισσότερε βροχέ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι. Και κλείνουμε με τον τελευταίο μα χάρτη για να δούμε ότι και οι Βορειάδε θα επιμείνουν τι επόμενε ημέρε με αυξομοιώσει μέσα στο Αιγείο. Στα, στα κίτρινα τη Βορειάδα έχει γενικώ. Βεβαίω, βεβαίω. Πάντα, που... πάντα, πάντα μα βλέπω κίτρινο στου γάτε που είναι οι Βορειάδε. Όχι, δε, δεν είναι, οι οι κανένα, είναι δε? η ένταση, Είναι, η ένταση. Μπορεί να είναι και νοτιά. Αλλά βλέπουμε Α. με το βελάκι, γιατί Α. υπάρχουν Α, τα βελάκια εδώ. Ακριβώ. Κινούνται από βορρά προ νότο, είναι η Βορειάδε. Αλλά ο άλλο είναι λίγο καιρό. Εδώ άνοιξε. Μια έτσι, μια γιουβέντα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε βέβαια ότι έχουμε σχετικά υψηλέ θερμοκρασίε στο μεσημέρι. Είμαστε κατά 4 με 5 βαθμού πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Μια κανονική τη θερμοκρασία για την εποχή που βρισκόμαστε, είναι περίπου 25 με 26 βαθμοί αργά το μεσημέρι. Τώρα συναντάμε τον Ιντράκελο λίγο πιο πάνω, με του βοριάδες βέβαια να ε, μονοπολούν το ενδιαφέρον μέσα στο ίδιο και την αστάθεια να επιμένει τι απογευματινέ ώρε. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, τουλάχιστον μέχρι τι 10-15 του μήνα. Θα δούμε τώρα στο τελευταίο δεκαέμερο, σίγουρα θα βγει κάποια κακοκαιρία. Θα τα μελετήσουμε και θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά κύριε Κλέαρχε. Θα σα δούμε και πάλι. Ναι, Καλημέρα.